η επιστημονική έρευνα, και ξέρω ότι απευθύνομαι σε νέα παιδιά, είναι δουλειά από ομάδες. Σήμερα δεν υπάρχει περίπτωση που ένας άνθρωπος να δημιουργήσει όλη αυτή τη δραστηριότητα στο διάστημα, όπως και πολλές άλλες τεχνολογίες. Και όπως ξέρουμε όλοι, για τη δημιουργία ενός εμβολίου γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από δεκάδες χιλιάδες επιστημονικό προσωπικό. Χρειάζεται ομαδική δουλειά και το λέω αυτό διότι εμείς ακόμη στην Ελλάδα δεν το έχουμε εστερνιστεί ότι η πρόοδος δεν γίνεται με ένα άτομο, γίνεται με όλους μας όταν, και όλες μας όταν δουλεύουμε μαζί.